Σαλόμι λοιπόν του Όσκαρ Ουάιλντ από το θέατρο Ανεμόνα. Είναι μαζί μας ο Μαρίνος Ξενοφόντος που ενσαρκώνει το ρόλο του Ηρώδη και η Χλώη Γεωργοπούλου που ενσαρκώνει τον ομότιτλο, το ρόλο της Σαλόμης. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, Αλεξία μου. Πότε έχουμε πρεμιέρα? 20 του μηνός, την Παρασκευή, την ερχόμενη. Και τακτικές παραστάσεις? Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 8.30. Ωραία, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με την πλοκή, πώς κινείται, παρόλο που είναι πολύ γνωστό η γνωστή ιστορία της Σαλόμης. Αλλά να πούμε μερικά πράγματα για το έργο. Ναι, είναι λοιπόν βασικά ο Όσκαρ Ουάιλντ εμπνευσμένος από το στιγμιότυπο της Καινής Διαθήκης όπου η Σαλόμη ζητεί από τον Ηρώδη αφού του χορέψει τον χορό των Εφταπέπλων το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή του Προδρόμου στον ασημένιο δίσκο. Εμπνευσμένος λοιπόν από αυτό το στιγμιότυπο δημιούργησε αυτό το αριστουργηματικό έργο το οποίο παίζεται και ξαναπαίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο ασταμάτητα. Βέβαια με μια ας πούμε δική του ματιά, δηλαδή είναι αυτό το στιγμιότυπο αλλά δραματοποιημένο μέσα από τον Όσκαρ Ουάιλντ, με την ποίηση του Όσκαρ Ουάιλντ. Βλέπουμε ας πούμε τη σχέση της Σαλόμης με την Ηρωδιάδα, τον Ηρώδη με όλες τις προλήψεις που τον ταλαιπωρούν, τα λόγια του προφήτη που τον τρομάζουν, τις τύψεις που έχει γιατί παντρεύτηκε την γυναίκα του αδερφού του και αισθάνεται κάθε φορά που φωνάζει ο προφήτης από τη φυλακή ότι εκεί πληρώνει αυτή την αμαρτία. Δηλαδή είναι αυτό το περιστατικό της Καινής Διαθήκης διογκωμένο και δραματοποιημένο από τον Όσκαρ Ουάιλντ. Σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Τηλεμάχου. Ο οποίος, να αναφέρω ότι λόγω των υπερβολικών δουλειών που έχουμε αυτές τις μέρες παραμονής πρεμιέρας δεν μπόρεσε να έρθει, απολογείται γι' αυτό. Αλλά... θα μεταφέρεις την αγάπη μας στον Ανδρέα. Χλώη μου, ενσαρκώνεις ένα ρόλο που δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να καταστεί η θηλυκή σαγίνη. Σίγουρα. Και πιστεύω ότι είναι κάτι διαχρονικό. Βέβαια όλοι ακούνε Σαλόμη και όπως έχει ανεβεί φαντάζονται μία Σαλόμη η οποία μέσα από τη σαγίνη της, μέσα από τη γοητεία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να σαγηνεύσει τους άντρες για να πετύχει αυτό που θέλει. Βέβαια σε αυτή την παράσταση μέσα από τη σκηνοθετική πινελιά του κ. Ανδρέα Τηλεμάχου θα δούμε νομίζω μία Σαλόμη κάπως διαφορετική από τις άλλες και βέβαια στην παράσταση αυτή παρακινείται και από τη μητέρα της την Ηρωδιάδα να κάνει αυτό το πράγμα ενώ όπως ξέρουμε το κανονικό μύθο παίρνει ήδη από μόνη της την απόφαση. Οπότε θα δούμε έτσι και τη Σαλόμη με μια άλλη οπτική ματιά. Πάμε και εμείς να δούμε ένα απόσπασμα από τις πρόβες για το έργο Σαλόμη και από το θέατρο Ανεμόνα. Ιωάννα, αν σου δώσω την ελευθερία σου, αν σε αφήσω ελεύθερο, τι θα κάνεις την ελευθερία σου? Δεν θα μου αφήσεις ελεύθερο, Ηρώδη. Την παράξενη φυλακή. Είναι μια παλιά στέρνα. Παλιά στέρνα. Θα πρέπει να είναι πολύ κακή για την υγεία. Να σου πω, ο αδερφός του τετράρχη, ο μεγαλύτερός του αδερφός, ο πρώτος άντρας της βασίλισσας Ηρωδιάδας, έμεινε εκεί μέσα φυλακισμένος 12 χρόνια. Όμως δεν πέθανε από αυτό. Από τι πέθανε? Το στραγγαλίσανε. Το στραγγαλίσανε? Ποιος τόλμησε να το κάνει αυτό? Ο Ναμάν, ένας μάγος δίμιος. Και δεν φοβήθηκε? Όχι, δεν φοβήθηκε. Ο τετράρχης του έστειλε το δαχτυλίδι. Ποιο δαχτυλίδι? Το δαχτυλίδι του θανάτου. Γι' αυτό δεν φοβήθηκε. Ωστόσο είναι τρομερό να στραγγαλίζεις ένα βασιλιά. Γιατί? Ένα λαιμό έχουν και βασιλιάδες. Εμένα μου φαίνεται τρομερό. Κανένας όρυβος. Τίποτα δεν ακούω. Γιατί δεν φωνάζει αυτός ο άνθρωπος? Αν κανένας γύρω μου να με σκοτώσει, εγώ θα φώναζα. Θα χτυπιόμουν. Δεν θα ήθελα να υποφέρω. Πίπα! Πίπα σου λέω! Πίπα! Πίπα! Πίπα σου λέω! Πίπα! Πίπα! Όχι!
Κάντο για μένα, θυγατέρα. Χόρεψε για τον τετράρχη και πλάνεψέ τον, τρελανέ τον με τον χορό σου. Αφού χορέψεις, ζήτησε του να τηρήσει το λόγο του. Το λόγο το βασιλικό που θα δώσει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και ζήτησέ του. Ζήτησέ του. Το κεφάλι του συλλογή. Τα του αίμα. Αν δεν το βλέπετε. Το βλέπω. Και τα στρατά του ζήτησαν πράσινα σύμπα, έτσι δεν είναι. Οι βασιλιάδες της γης τρομάζουν. Αυτό τουλάχιστον το βλέπει κανείς. Για μια φορά στη ζωή την κερδί το προφήτης. Οι βασιλιάδες της γης τρομάζουν. Ας είναι. Πάμε μέσα. Θα πούνε στη Ρώμη πως είσαι τρελός. Πάμε μέσα σου λέω. Χόρεψε για μένα. Γέματα χάμω. Δεν θέλω να χορέψει μες στο αίμα. Θα ήταν πολύ κακός γιονάς. Τι σε θέλει εσένα να χορέψει μέσα στο αίμα. Εσύ πάτησες μέσα. Τι με μένει εμένα. Τι με μένει εμένα χωρά. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Τι γίνει. Κοκκινή. Σαν αίμα. Σελήνη. Καλά το πρωί το πρωί. Σελήνη, έγινε κόκκινη σαν αίμα! Όλοι σαν τώρα! Όλα έχουν γίνει κόκκινα. Ο πρόσωπός μου είναι ματωμένα! Σαλόνι! Σαλόνι! Έχεις γεμίσει αίμα! Σαλόμη από το θέατρο Ανεμόνα, 20 του μήνα πρεμιέρα και τακτικές παραστάσεις Παρασκευή και Σάββατο. Και Κυριακή. Και Κυριακή. Στις 8:30. Στις 8:30 στο χώρο του θέατρου Ανεμόνα. Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που έλεγε η Χλώη, όντως η Σαλόμη, ας πούμε, είχε ξανανέβει παλαιότερα. Αλλά και δεν, πραγματικά δεν είναι για να ευλογήσω τα γένια μας. Θεωρώ ότι είναι αριστουργηματική σκηνοθεσία που έχει κάνει ο Ανδρέας. Πραγματικά είναι είναι η προσωπική του υπογραφία πάνω στο έργο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ένα αριστούργημα, αλλά το έχει δει με πολύ φρέσκο τρόπο. Μα και ο Ανδρέας Σαλόμη συνήθως βάζει πάντα το προσωπικό του στίγμα σε όποια δουλειά και αν κάνει. Και αυτό το κάνει το έργο να είναι πρωτοποριακό. Ο τρόπος που ανεβαίνει και η Σαλόμη. Δηλαδή, πού προσδιορίζουμε την πρωτοπορία? Θα έλεγα περισσότερο την ερμηνευτική προσέγγιση της Χλώης Γεωργοπούλου στο ρόλο της Σαλόμης. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, προσκρούει σε σεμνοτυφίες και... Καλά, μα τα έργα που ανεβάζετε νομίζω δεν προσκούν σε σεμνοτυφίες, καθόλου δεν είναι αλόγ. Αυτό που είχε πει ο Ανδρέας στη Χλώη από την αρχή είναι ότι ο μονόλογος της Σαλόμης στο τέλος του έργου, της είχε πει, είναι από μόνο του ένα έργο, από μόνο του ένα θεατρικό έργο. Εκείνο το μονόλογο λοιπόν, τον έχουν δουλέψει με τέτοιο τρόπο που πραγματικά θα μπορούσε να στηθεί μια θεατρική παράσταση μόνο με εκείνο το κομμάτι. Ο Ανδρέας πίστεψε πάρα πολύ στο ταλέντο της Χλώης από την αρχή, γιατί εντάξει είναι μαζί μας 4 χρόνια η Χλώη. 4 χρόνια ίσως. Έχει παίξει αρκετά έργα. Αλλά από την αρχή την είχε πιστέψει και είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα της δώσουμε ένα ρόλο που θα είναι ένα ειδικό βάρος πάνω της. Και ήταν αυτό το έργο η ευκαιρία να γίνει αυτό. Και το λέω γιατί είναι πάρα πολύ εργατική η Χλώη, πάρα πολύ, ειδικά σε αυτό το έργο, δούλεψαμε με τον Ανδρέα σε προσωπικό επίπεδο πέραν των προβών που κάνουμε όλοι οι ηθοποιοί μαζί ως ομάδα, δούλεψαν και μόνοι τους στο θέατρο πολλές ώρες και βγήκε αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα καθυλώσει. Πιστεύω θα κάνει πάρα πολύ αίσθηση. Και η Χλώη ως Σαλόμη, που είναι εξαιρετική σε αυτό το ρόλο, αλλά και η παράσταση. Είναι μια παράσταση που πραγματικά πιστεύω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Πέραν το ότι είναι μια ακριβή παραγωγή για τα δεδομένα ενός ελεύθερου θεάτρου,
με τα οικονομικά δεδομένα που έχει το Ανεμόνα, που είναι ένα φτωχό θέατρο, ας πούμε, είναι μια πλούσια παραγωγή. Αλλά πέραν αυτού, που είναι κλασικό ανέβασμα σε κοστούμια, σκηνικά κλπ., είναι κλασικό ανέβασμα. Ο Ανδρέας τήρησε την κλασική φόρμα, αλλά ήρθε και έβαλε την προσωπική του ματιά, που είναι πρωτοπόρα, στο έργο και στην παράσταση. Και ξεχάσετε οποιαδήποτε άλλη σάλο έχετε δει. Μίλησα για το Ανεμόνα, που είναι ένα φτωχό θέατρο. Είναι επίσης ένα θέατρο που ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την θεομηνία που χτύπησε το χώρο εκεί και είχε ως αποτέλεσμα δυστυχώς η δεύτερη σκηνή που με τόση αγάπη και τόσο πολύ περιμένατε να είναι πια κλειστή και από ό,τι μου είπες τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για να επανελθεί, να επαναλειτουργήσει. Ναι, ναι, αρκετά δύσκολα γιατί υπάρχει αυτή η κρίση. Όμως να σου πω κάτι, Αλεξία μου. Εμείς τα έχουμε βρει, δόξα τω Θεώ, δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε μία σκηνή. Και όταν καταστράφηκε αυτή η σκηνή, να βρεθούμε, ας πούμε, εντελώς άνεργοι και. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, είχαμε μεριμνήσει. Ήταν θεία πρόνοια αυτό το πράγμα, το ότι φτιάξαμε δύο σκηνές. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε, λειτουργούμε, υπάρχει σκηνή, υπάρχει θέατρο. Τώρα, αν δεν ήταν εφικτό να λειτουργούν δύο σκηνές και να υπάρχει αυτό το όραμα που είχαμε για ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο κλπ., δεν πειράζει. Έτσι ήταν θέλημα Θεού να γίνει. Είμαστε καλά. Υπάρχουν και τόσα προβλήματα οικονομικά σήμερα με αυτή την κρίση. Μακάρι να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το θέατρο, έστω τη μία αίθουσα, γιατί και αυτό ακόμα είναι αγώνας. Έστω και με τη μία σκηνή είναι αγώνας. Οι οικονομικοί πόροι ποιοι είναι, πέρα από το εισιτήριο που είναι και ένας μικρός χώρος, αντιλαμβάνομαι ότι και πληρότητα να έχει, πάλι δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα που τρέχουν. Οι οικονομικοί πόροι, ως γνωστό, είναι οι χορηγίες, οι οποίες έρχονται από το κράτος που εκπροσωπείται από τον ΘΟΚ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας θεατρικής ανάπτυξης στην Κύπρο, και από τις πολιτιστικές υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας. Αυτά. Και υπάρχει και μία σκέψη, τώρα είναι στο τραπέζι βεβαίως, μία συζήτηση με τον ΘΟΚ για να αλλάξει κάποια στιγμή, να διαφοροποιηθεί αυτό το σχέδιο επιχορηγήσεων των. Ναι, ναι, όταν και εφόσον γίνει θα το δούμε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Ναι, τώρα είναι όλα στον αέρα, συζητήσεις, αλλά είναι μία καλή σκέψη να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να έχουν βιωσιμότητα όλες οι ομάδες. Είναι κάτι που το ζητούμε χρόνια εμείς και πιστεύω ότι εισακουστήκαμε. Ελπίζω ότι θα πραγματοποιηθεί. Να αναφερθούμε, Χλώη μου, και στους συντελεστές της παράστασης. Βεβαίως, όπως είπαμε, είναι σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου, σκηνικά κοστούμια Σοφία Σοφοκλέους, που εκεί πέρα να βοηθήσει λίγο. Βοηθήσει και ο Μαρίνος. Ναι, η μουσική επιμέλεια του Ανδρέα του Τηλεμάχου, ο σχεδιασμός φωτισμού του Βασίλη Πετινάρη και η ηθοποιή είναι η εκτέλεση φωτισμού του Βαλεντίν Κιτσούκοφ και η ηθοποιή. Είναι πέραν της Κλώης που υποδίεται τη Σαλόμη και μου που υποδίω με τον Ηρώδη. Είναι ο Ανδρέας του Τηλεμάχου που παίζει τον ρόλο του Ιωχανάν, που είναι ο Ιωάννης ο βαφτιστής, ο πρόδρομος. Είναι στα εβραϊκά το όνομα Ιωχανάν. Η Κυριακή Κωνσταντίνου που υποδίεται την Ηρωδιάδα. Ο Πέτρος ο Καρατζάς που υποδίεται τον Λακόλουθο. Ναι. Είναι ο Νικόλας ο Θεοδόρου, ο οποίος υποδίεται τον Σύρο. Και η Έλληνα η Διαμαντίδου, η οποία υποδίεται την ακόλουθο τη Ηρωδιάδο. Και οι τακτικές παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στις 8:30. Στον χώρο του θεάτρου Ανεμόνα. Ευχαριστημένη, Μαρίνο, από την προσέλευση του κόσμου έως τώρα, γιατί έχετε ένα κοινό φανατικό που σας ακολουθεί πάντα. Γιατί έχετε και αυτή την διαφορετική πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Που δεν προσκρούει σε σεμινοτυφίες, το είπες και εσύ πριν. Άρα αυτό είναι ίσως ένα είδος θεάτρου που λείπει από τον Κύπριο. Ευχαριστημένοι είμαστε γενικότερα από τη στήριξη που έχουμε από τον κόσμο από τότε που λειτουργήσε το θέατρο Ανεμόνα. Τώρα από εκεί και πέρα, ένα θέατρο είναι αδύνατο όταν παρουσιάζει 2-3 παραγωγές κάθε χρόνο. Είναι αδύνατο να κάνει πάντοτε επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, πιστεύω ότι για να μπορέσεις να γεύεσαι πραγματικά την επιτυχία, θα πρέπει να έρχονται και παραστάσεις που δεν πηγαίνουν και τόσο καλά εισπρακτικά. Είναι εντελώς αδύνατο να κάνεις πάντοτε εισπρακτικές επιτυχίες. Οπότε θεωρώ. Και πιστεύω ότι αυτό το έργο που ετοιμάζουμε τώρα. Θα γίνει πρακτική επιτυχία. Ναι, και πιστεύω ότι το αξίζει το έργο. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έρθει να το δει μόνο ο κόσμος ο οποίος θρησκεύεται και του αρέσουν τέλος πάντων οι ιστορίες γύρω από αυτό. Ούτε μόνο ο θεατρόφιλος κόσμος που γενικότερα πάει στο θέατρο. Πιστεύω ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένη η παράσταση και όπως είναι και το έργο, αγγίζει τον κάθε θεατή. Μα δεν έχει μόνο, μπορεί να γεννήθηκε αυτή η ιστορία μέσα από ένα θρησκευτικό γεγονός, αλλά υπάρχουν πάντοτε τα αλληγορικά και τα κρυμμένα μηνύματα.
Μέσα από ένα κείμενο. Και δει μέσα από την προσέγγιση, όπως είπαμε, του Όσκαρ Ουάιλντ. Ναι, αλλά είναι να μας πει και η Χλόη. Για πες μας, Χλόη. Τη δική της άποψη πάνω σε αυτό που το ζει και διαφορετικά στο ρόλο. Ναι, τι έβγαλες μέσα από το ρόλο. Εντάξει, και λέει και να βγάλω πάρα πολλά πράγματα και άλλα τα οποία θα βγουν στην πορεία. Ο Μαρίνος, φαντάζομαι, θα μιλάει για τη διάσταση που παίρνει ο ρόλος. Εντάξει, σίγουρα γίνονται όλα για έναν παράφορο έρωτα, έτσι. Για έναν παράφορο έρωτα, εγώ προσπάθησα... Έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, ανεκπλήρωτο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, Σαλόμη, που πρέπει να διευκρινίσονται στα εβραϊκά, σημαίνει ευτυχισμένη, ήρεμη, μακάρια, έτσι. Είναι ανεκπλήρωτος ο έρωτας. Άρα γίνεται και πιο εκδικητικός καμιά φορά όταν γίνεται αποθυμένο. Σίγουρα, αλλά εδώ είναι και η σύγκρουση και η τραγικότητα της ηρωίδας. Δηλαδή, εγώ το έχω συνδέσει και λίγο, θα μπορούσε να ήταν μια τραγωδία αυτό το γεγονός που έχει γραφτεί. Πες όμως ότι δεν είναι ακριβώς ανεκπλήρωτος. Δεν είναι ακριβώς ανεκπλήρωτος, γιατί ουσιαστικά στο τέλος θα καταφέρει. Α, εντάξει. Άρα δεν μπορούμε να το πούμε. Θα καταφέρει. Όχι, δεν θα αλλάξουμε κάτι στο... Όχι, μπορούμε να το πούμε. Θα καταφέρει επιτέλους να φιλήσει το στόμα του Ιωχανάν. Πώς θα το δει. Δεν είναι, όχι, κοίτα. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Είναι... Επειδή σας βλέπω που αλληλοκοιτάζεστε για να μιλήσετε, δεν ξέρω πού σταματάμε, που βάζουμε την τελεία. Απλά δεν κατάλαβα γι' αυτό. Όχι, λέω ότι μετά τον αποκεφαλισμό του προδρόμου, η Σαλόμη, η οποία τόσο πολύ τον πόθησε και η αμαρτία κατακυρίευσε το είναι της μόλις τον αντίκρισε, καταφέρνει να ερωτοτροπήσει με το κεφάλι του Αγίου Ιωάννη, του βαπτιστή του προδρόμου, του αποκεφαλισμένου Αγίου, ερωτοτροπεί με το κεφάλι του. Όλο το έργο είναι η επιθυμία της Σαλόμης να φιλήσει το στόμα του Αγίου. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι Άγιος. Νιώθει κάτι, ένα δέος όλο της το σώμα. Ούτως ή άλλως ζούμε στην εποχή των Σοδόμων και Γομόρων. Δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που την κατακυριεύει, τι είναι αυτό που την ταρακουνεί, που προκαλεί σεισμός ολόκληρο της το είναι. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το συνειδητοποιεί. Νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος αρνείται να αρνείται. Είναι η πριγκίπισσα της Ιουδαίας, είναι η κόρη της Ηρωδιάδας. Και τον θέλει και τον ποθεί και του λέει: σε θέλω, είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Μα ακριβώς είναι και η απόρριψη, απλά και το διαφορετικό. Αυτό το Άγιο μπροστά στην τόση ακολασία, την ασυδοσία αυτής της εποχής. Και το βάζει στόχο ότι θα φιλήσω το στόμα σου. Mm-hmm. Ότι θα σε κατακτήσω. Και τον κερδίζει μετά τον αποκεφαλισμό. Μετά τον αποκεφαλισμό κάνει έρωτα με το κεφάλι του Ιωχανάν, η Σαλόμη, στο έργο του Όσκαρ Ουάιλντ. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι εμπνευσμένος από την έννοια της κοινής διαθήκης. Όπως προσεγγίζει το κείμενο, ο Όσκαρ Ουάιλντ συγγραφικά, ο Όσκαρ δημιουργεί αυτός ο τεράστιος συγγραφέας, ο τεράστιος ποιητής. Έτσι. Φυσικά. Για να μην έρθουν διάφοροι θρησκόληπτοι να αρχίσουν τις ανοησίες. Όχι, δεν θα συζητήσουμε τον Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι η προσέγγιση του Ουάιλντ. Ακριβώς. Πήρε μια ιστορία από την Καινή Διαθήκη και έφτιαξε αυτό το εκπληκτικό έργο, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικά ο Ανδρέας, σκηνοθετικά, και υποδίεται υπέροχα η Χλόη τη Σαλόμη. Και εδώ να πω έναν ευχαριστώ και στον κύριο Τηλεμάχο, αλλά και στον Μαρινό, που εμπιστεύτηκαν αυτόν τον ρόλο. Και εύχομαι κάθε επιτυχία. Πρεμιέρα στις 20 του μήνα, τακτικές παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε 8.30 στο Θέατρο Ανεμόνα. Και απαγορεύεται είσοδος σε άτομα κάτω των 17 χρονών. Κάτω των 17 χρονών δεν επιτρέπεται είσοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην πρεμιέρα. Να είστε καλά, την αγάπη μου στον Ανδρέα Μαρίνο μου. Βεβαίως.